Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Συνομιλούμε με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, τέος Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, περιφερειακό σύμβουλο, δικηγόρο, δημοσιογράφο, είναι πολυσχεδής προσωπικότητα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το χρυσό, για τις σκουριές Χαλκιδικής, για τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις σκουριές, για όσα μέλλουν να συμβούν, διότι πλέον φαίνεται ότι έχουν βγει μαχαίρια από το Θικάρι και δεν πρόκειται να ξαναμπούν στο Θικάρι, αν δεν ματώσουν. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε μια απόλυτη πόλωση. Ο ένας πόλος τάσεται αναφανδόν υπέρ της πραγματοποίησης της επένδυσης, εάν είναι αυτό το πράγμα επένδυση. Ο άλλος πόλος τάσεται εξίσου αναφανδόν κατά της επένδυσης αυτής και εναντίον εκείνων που την υποστηρίζουν. Ναι. Τώρα, είναι σαφές ότι εμείς δεν ασχολιόμαστε αυτή τη στιγμή ή τα τελευταία 10 χρόνια με την εξόρυξη χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική. Πρώτη φορά που προσωπικά είχα ασχοληθεί ήταν το 1987. Και μάλιστα τα επόμενα χρόνια, το 88, το 89, κάναμε κατασκήνωση κιόλας σε οικολογική στην Ολυμπιάδα. Τότε είχε μια άλλη μορφή. Είναι ένας χώρος που έχει αρχαίες ρίζες η μεταλλευτική δραστηριότητα, αλλά αυτά τα μεγέθη, στα οποία προγραμματίζουν να επιδοθούν υποσκάπτοντας το μέλλον της περιοχής, δεν συγκρίνονται με το τότε, αυτό με το παρελθόν. Δηλαδή, η εικόνα, όταν ακούει χρυσός ένας μέσος άνθρωπος, φαντάζεται κανένα δαχτυλίδι, κανένα χρυσό δόντι, και ή ένα λαγούμι που είναι μέσα, ναι, πέντε εργάτες και βγάζουν χρυσό από τα τυχώματα. Ή ακόμη από κανένα western να έχουν δει κανένα να κοσκινίζει στην άκρη του ποταμού, να μπας και βρήκανε τίποτα ψήγματα χρυσού. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ βρώμικη δουλειά. Όταν λέμε για δουλειά βρώμικη, μπορεί, η τεχνολογία έχει φτάσει πια σε τέτοιο επίπεδο, που μπορεί να πάρει ένα τόνο χρυσού, συγγνώμη, η χρήσιμη γόνιμο έδαφος και να βγάλει ένα γραμμάριο χρυσού. Αυτό η επεξεργασία είναι ιδιαίτερα καταστροφική και μάλιστα χρησιμοποιούν και άνοιο και στην ουσία βρωμίζεται από αυτή την τεχνολογία η περιοχή, γίνεται ένας κρανίου τόπος, καταστρέφουν τα δέντρα από πάνω γιατί είναι επιφανειακή η εξόρυξη και θρηματίζεται το χώμα. Γέννη, ακριβώς. Και στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Θρηματίζεται το χώμα και ξαναμπαίνει εκεί, αλλά πια όχι σαν γόνιμο έδαφος, μπαίνει σαν μια θρηματισμένη ιστορία, όπου πριν λειτουργούσε ένα σφουγγάρι όπου κρατά το νερό και με αυτή τη συντριβή του, την κονιορτοποίησή του, δεν μπορεί να συγκρατεί τίποτα. Είναι ένα σφουγγάρι που δεν κρατάει τίποτα. Είναι μία πούδρα που αν πέσει νερό πάνω γίνεται τσιμέντο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα δέντρα που κόβονται. Είναι ότι ανατρέπεται όλη η παραγωγική υπάρχουσα δραστηριότητα, ανατρέπεται η οικολογική ισορροπία και δεν μπορεί να επανέλθει. Το τοπίο. Το οποίο δεν συζητάμε. Η Χαλκιδική τοπίο έχει να πουλήσει. Μα ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσουν οι κάτοικοι? Θέσεις εργασίας μέσα στην κρίση. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης? Ναι, υπάρχει. Αν όμως βουλιάζουν την Ελλάδα στην κρίση, στη χρεοκοπία, στις αδιέξοδες πολιτικές, στο πελατειακό κράτος, τότε έρχονται και τάζουν λαγούς με πατραχίλια. Και πηγαίνουν άνθρωποι για να μπορέσει να λειτουργήσει επικοινωνιακά. Και κόντες άκοντες λένε τι να κάνω, θα βρω ένα μεροκάματο. Αυτή, όντως, εγώ λέω ότι μπορώ να τους κατανοήσω. Αλλά δεν είναι αυτή η Χαλκιδική την οποία γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς. Η Χαλκιδική έχει πολλά άλλα ελκυστικά και προσοδοφόρα προσόντα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα να έρχονται και να μιλάνε σαν μια επένδυση που σέβεται το περιβάλλον κλπ. Μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ήμουν από αυτούς που δουλέψαμε για να καταργηθεί η χρήση του κυανίου για την επεξόρυξη χρυσού. Λένε, α, εμείς δεν βάζουμε κυάνιο. Ναι, αλλά η τεχνολογία όπου έχει γίνει είναι με κυάνιο. Ακόμη και η Κομισιόν λέει, αφού πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την απόφαση ενάντια στη χρήση κυανίου, έρχεται και λέει, όχι, δεν το εφαρμόσουμε σε αυτό που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς η βιομηχανία της εξόρυξης χρυσού. Και έρχονται εδώ και μας λένε, α, εμείς δεν χρησιμοποιούμε κυάνιο. Όταν λοιπόν εξεγείρονται οι κάτοικοι
εξεγείρονται σήμερα. Γιατί είπαμε από το 87 μέχρι τώρα έχουν γίνει και άλλες μάχες σε διπλανές περιοχές. Σήμερα το κέντρο του αγώνα είναι στη Βόρεια Χαλκιδική, στην Ερυσσό, από όλη τη Χαλκιδική που ανησυχούν για αυτό που θα γίνει. Έρχονται λοιπόν να το αντιμετωπίσουν. Να το αντιμετωπίσουν με σπουδή, με διαπλοκή, χωρίς να υπάρχει όφελος για την ελληνική οικονομία. Ο οικονομολόγος που σε μια εκδήλωση που κάναμε πριν 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, που αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει παρά μόνο παιχνίδια με τη μετοχή του χρυσού, δεν υπάρχει όφελος για το ελληνικό κράτος. Είναι σαν ξένοι μέσα στη νύχτα που έρχονται να πάρουν ό,τι καλύτερο έχεις και να αφήσουν ένα σεληνιακό τοπίο. Αυτόν τον πάνε στο δικαστήριο για διασπορά ψευδών ειδήσεων κλπ. Κλπ. Και ζητάνε 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν τα ΜΑΤ. Συμμετείχα πριν από μερικούς μήνες σε διαμαρτυρία, μαζεύτηκαν 5.000 άνθρωποι που δεν ήταν είδηση για τα κεντρικά κανάλια. Δεν το έκανε κανείς σαν αναφορά. Γιατί ξέρουμε ποιοι τα ελέγχουν. Ξέρουμε τι ρόλο παίζει ο Μπόμπολας. Ξέρουμε ποιοι ελέγχουν και το Μέγκα και τα άλλα κανάλια για συναδελφική αλληλεγγύη. Ποιοι ελέγχουν μέρος του τύπου κτλ. Και, και μόλις έγιναν κάποια επεισόδια. Ακριβώς. Ερχόμαστε τότε εκεί. Όλα τα κανάλια. Ακριβώς. Έριξαν δηλαδή, τα επεισόδια. Τα επεισόδια. Κάποιοι άνθρωποι που εγώ λέω ότι πολύ πιθανόν δεν έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία. Γιατί σε μια πόλη, αν μαζευτούν 50 και πάνε και κάνουν κάποια ζημιά, εννοείται από στόμα σε στόμα κάπου θα μαθευτεί. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι από τους συμπαραστάτες εκτός της περιοχής, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια προχωρημένη ενέργεια. Αυτό... απαράδεκτη. Βεβαίως. Οι οικολόγοι πράσινοι έχουν δηλώσει ότι είναι ενάντια στον αυταρχισμό, ενάντια στη συκοφαντία και ενάντια και σε κάθε μορφή βίας. Διότι στο τέλος υποσκάπτουν την ίδια την προσπάθεια. Με ειρηνικό τρόπο πετυχαίνεις σταθερές λύσεις. Αλλιώς δίνεις την αφορμή σε κάθε έναν που περιμένει να αρχίσει, να το διωγγώνει, να βάζει συκοφαντίες ότι έλουσαν εργαζόμενους και τους βάλαν φωτιά. Αυτά είναι ψευτιές. Δεν υπήρχε προσωπική επαφή. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε για να διωγγωθεί και διάφοροι παπαγαλίζοντες που θέλαν να πάρουν αυτή την εκδοχή, που δεν το λέει καλά-καλά η αστυνομία, για να αρχίσουν να συκοφαντούν ένα ολόκληρο κίνημα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και ένα συγκεκριμένο κόμμα τελικά, διότι φαίνεται ότι αυτό ήταν ο τελικός στόχος. Το οποίο κόμμα φταίει για όλα, είναι το κόμμα που κάνει όλα τα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε από μια στιγμή και μετά στην ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι τοπικά που έχουν αγωνιστεί και χωρίς να είναι οικολόγοι, που έχουν σηκώσει αυτό το μέτωπο έγκαιρα με επιστημονικά στοιχεία κλπ. Κλπ. Κάποια στιγμή, θέλοντας να βγάλουν κάποιο βουλευτή, στοιχήθηκαν πίσω από μια συγκεκριμένη βουλευτή, την κυρία Γκλέση, τη βγάλαν. Στη συνέχεια καθορίζεται η πολιτική ενός κόμματος και ελπίζουμε κεντρικά. Γιατί έχουμε ακούσει και κάποια άλλα σχόλια, πολιτικές που εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας για τον εθνικό πλούτο και τις εξορίξεις κτλ. Αλλά σε ένα γενικό επίπεδο. Υπάρχει λοιπόν μια πρωτοπορία σε τοπικό επίπεδο που έρχεται ένα κόμμα και παρακολουθεί τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δημάρ, που κεντρικά μπορεί να τη στηρίζουν και όχι μόνο ο κύριος Ψαριανός, αλλά τοπικά υπάρχουν και παρετήσεις ανθρώπων γιατί δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη. Και παράγονται στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για σύσσωμη την τοπική κοινωνία. Και ας λέει ο κύριος Πάχτας, ο γνωστός από άλλες λίστες και τις ντροπολογίες με την υπόθεση Στέγκου και Πορτοκαράς. Λοιπόν, δεν μπορεί κάποιοι να λειτουργούν σαν διαφημιστές των συμφερόντων και συκοφάντες των αγώνων των κατοίκων. Δεν μπορεί να υποστηρίζουν ότι είναι φιλοπεριβαλλοντικό έργο μια καταστροφική δραστηριότητα για το μέλλον της περιοχής. Κάποιοι μπορεί να έχουν συνδέσει το μέλλον τους με αυτού του είδους δραστηριότητες. Δεν γίνεται να το έχουν ταυτίσει όλοι. Λοιπόν. Άρα, εκείνο που δεν έγινε είναι ο διάλογος έγκαιρα. Όταν τον άλλον τον βάζει στη γωνία, όταν του καταστρέφει το μέλλον, προφανώς όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες.